Καταψηφίσαμε και τη σύμβαση, τις 6 τροποποιητικές και την παρούσα. Καταψηφίζουμε, γιατί και από την Επιτροπή, τη συζήτηση στην Επιτροπή, αποκαλύφθηκε ότι μιλάμε για σύμβαση ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα, ενάντια στο περιβάλλον, ενάντια στο δημόσιο συμφέρον συνολικά. Προκλητικά προνόμια, επιχορηγήσεις, θαλασσοδάνεια, κοινοτικά κονδύλια, καταλήστευση του λαϊκού πλούτου και του δημοσίου χρήματος, που και με αυτή την τροποποίηση περνάει γρηγορότερα και ευκολότερα στις τσέπες μιας χούφτας μετόχων. Και δεν μας προκαλεί καμιά έκπληξη η στάση των ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνικής Λύσης, Πλεύσης Ελευθερίας, που απέναντι σε όλα αυτά τα προφανή που περιγράφονται σε κάθε άρθρο, εκφράστηκαν με επιφύλαξη, αφού όλους σας ενώνει και τους υπόλοιπους. Βέβαια, η συμφωνία στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση. Κανείς σας δεν μιλάει για το σημαντικό, ότι το συγκεκριμένο ορυκτός πλούτος θα μπορούσε να λύσει το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας που θερίζει την περιοχή της Καβάλας ή να καλύψει τις ανάγκες σε καύσιμα δημόσιων οχημάτων, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών και όλων των άλλων, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία από εξωτερικούς εκβιασμούς. Οι υπόγειες αποθήκες να συμβάλλουν στην προστασία από διακυμάνσεις και στην ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας είναι ενταγμένες στη στρατηγική της πλήρους αξιοποίησης όλων των εγχώριων δυνατοτήτων στον τομέα της ενέργειας. Βέβαια, όλα αυτά θέλουν άλλο παράγοντα στο τιμόνι της οικονομίας και εξουσίας, τον ίδιο το λαό και όχι τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις κυβερνήσεις του. Κουβέντα λοιπόν για όλα αυτά από όλους σας. Κοινή σας καούρα, η προώθηση της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενέργεια, την πράσινη μετάβαση, το εμπόριο ρήπων, που ήδη έχει τσακίσει το λαό μας με την ακρίβεια, αλλά και τον εμπλέκει στους οξύτατους ανταγωνισμούς και τα παζάρια για τις πηγές και τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πιο συγκεκριμένα, για το εξαντλημένο κοίτασμα Νότια Καβάλα, αλλαγή χρήσης από αποθήκη αερίου, φυσικού, για δέσμευση διοξείδιου του άνθρακα. Εκτιμόμενα τεράστια κέρδη για την Energean, περί τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, με κόστος κατασκευής και λειτουργίας γύρω στο 1 δις, για τα οποία από ό,τι φαίνεται η ενεργειακή θα δαπανίσει ελάχιστα ως καθόλου. Έχετε παράλληλα φροντίσει να ενταχθεί στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηματοδότηση από τα κοινοτικά ταμεία, δηλαδή από τις τσέπες των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ παράλληλα έχετε υποσχεθεί υποχρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θυμάστε αυτό το ταμείο από το οποίο απεντάξατε αντιπλημμυρικά έργα. Δημόσιο συμφέρον, μάλιστα. Και από πάνω για πρώτη φορά, εδώ και 25 χρόνια, ανάληψη των εξόδων συντήρησης του σχεδόν εξαντλημένου κοιτάσματος και της εξέδρας ΚΑΠΑ από το ελληνικό δημόσιο. Έως 500.000 ευρώ ετησίως. Όταν και τα έξοδα συντήρησης δεν αποτελούν παρά ένα πολύ μικρό μέρος του ποσού, του συνολικού που θα πάρει η ενεργειακή. Για ξεκάρφωμα παρακάτω, έχετε το θράσος να προβλέπετε στη σύμβαση στρεμματικές αποζημιώσεις εταιρείας προς το ελληνικό δημόσιο, που από τη μία είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά που τις παρέχετε, αλλά και είναι γνωστό στο λαό της περιοχής ότι ποτέ δεν αποδίδονται. Στα παραπάνω θυμίζουμε και το θαλασσοδάνειο των 100 εκατομμυρίων που δώσατε με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, γιατί για να αντλήσει πετρέλαιο, που τελικά δεν άντλησε και δεν απαντάτε. Έχει ξεκινήσει η αποπληρωμή του δανείου. Πληρώνει η ενεργειακή τις υπόλοιπες υποχρεώσεις, ρεύμα κτλ. Χαρακτηριστική της κοροϊδίας είναι η πρόβλεψη ότι ο ανάδοχος δικαιούται, λέει, αν επιθυμεί, να λύσει τη σύμβαση χωρίς αιτιολογία, απλώς με μία ειδοποίηση 60 μέρες πριν και μάλιστα δαπάνωση και αζημίωση, ακυρώνοντας ουσιαστικά όλες τις υπόλοιπες προβλέψεις για αποκαταστάσεις υποδομών και του περιβάλλοντος. Όπου και να κοιτάξει, σε κάθε άρθρο, παντού δημόσιο συμφέρον. Και απογειώνεται την προσβολή στην νοημοσύνη του λαού μας, όπου αναφέρεστε για συντήρηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων, με παράλληλη, λέει, διασφάλιση των θέσεων εργασίας, αλλά και τη δημιουργία εξειδικευμένου, υπεύθυνου και αυτόνομου ημεδαπού επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού. Έλεος πια. Μιλάμε για μια εταιρεία που με εργαλείο τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ και όσων έφυγαν από εκεί και της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε ομαδικές απολύσεις 185 έμπειρων και εξειδικευμένων εργατών, μόνο και μόνο γιατί δεν αποδέχτηκαν να συνενέσουν στη σφαγή των δικαιωμάτων τους και τους αντικατέστησε με εργολαβικούς και εργαζόμενους από τη Ρουμανία. Και πενευτήκατε, κυρία Υφυπουργέ, πενευτήκατε και από πάνω στην Επιτροπή ότι πρόκειται για υποδειγματική, όπως λέτε, μονάδα πετρελαίου σε σχέση με τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Ότι 40 χρόνια δεν έχει στάξει το παραμικρό. Αλήθεια? Δηλαδή, σε ποιους οφείλονταν αυτό? Δεν οφείλονταν σε αυτούς που βοηθήσατε με τους νόμους σας να τους φάξει η εργοδοσία?
σε αυτούς τους 185 έμπειρους που απέλυσε, σε αυτούς που 40 χρόνια κράτησαν την ασφάλεια του λαού της περιοχής με θυσίες, με ανάπτυξη καινοτομιών και περαιτέρω γνώσεων, και που μερικούς μήνες μετά τον διωγμό τους έγινε η έκρηξη στη Χερσαία Δεξαμενή. Σε αυτούς δεν στείλατε χωρίς ντροπή τα ΜΑΤ να τους βγάλουν από τις εγκαταστάσεις με κίνδυνο να τυναχθούν όλοι μαζί στον αέρα? Και ξεχάσατε να πείτε ότι οι εργαζόμενοι δικαιώθηκαν ποινικά για την επίσχυση εργασίας που έγινε για λόγους ασφαλείας. Αθωώθηκαν επίσης για 11 κατηγορίες για τα υποθυθέμενα επεισόδια. Και θα δικαιωθούν και για την εργατική διαφορά. Κλείνοντας, τέλος, πείτε μου σας παρακαλώ, εσείς της κυβέρνησης, ότι κάνετε πλάκα στο άρθρο 28. Λέτε ότι όλα αυτά τα καλούδια, τα δωράκια, στον επιχειρηματικό όμιλο θα δοθούν πάση θυσία ό,τι και να γίνει κάτω από οποιασδήποτε σύγκες. Είτε από σεισμού, κάτω σε περίπτωση σεισμών, καταποντισμών και πλημμύρων, ναι, το καταλαβαίνουμε, αλλά λέτε ότι θα δοθούν και σε περίπτωση κοινωνικών εξεγέρσεων και επαναστάσεων. Δεν καταλαβαίνω, θέλετε να δεσμεύσετε και μια ενδεχόμενη εργατική λαϊκή εξουσία σε αυτά τα δώρα? Ενδιαφέρον. Το ρωτάω γιατί δεν έχει γίνει ποτέ, εσείς θα μας πείτε. Νόμιζα πάντως ότι η ταξική πάλη την έχετε καταργήσει και ότι οι επαναστάσεις έχουν απορριφθεί από την ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, καλωσορίζουμε την προσαρμογή των εκφράσεων και των προβλέψεών σας με τις μόνες επιλογές που αφήνετε στο λαό μας. Ευχαριστώ.